podcast powered by Grey Studios. Grey Podcast και σήμερα στο επεισόδιο μας Εντάξει τώρα, να πω φίλο, να πω ότι φίλο δεν μπορώ γιατί. Φίλο θα πει. Ε, υπάρχει κάποιο ανάμεσα εδώ στο χώρο. Ανάμεσα. Ναι, ο οποίο είναι ο κοινό μα κρίκο. Ο οποίο, ναι, είχατε φιλικέ σχέσει. Ναι. Ωραία. Και έχουμε. δεν είχαμε μόνο. Και έχουμε. Τέλεια. Οπότε, ναι. Θα του λοιπόν. Χρήστο Σωτηριακόπουλο. Ναι, Χρήστο. Θα συζητήσουμε. Τι κάναμε μαζί, με. τι αναπτύξαμε μαζί, γιατί το κάναμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τι κάναμε μαζί. Ε, είχα πέσει σε ένα τοίχο πριν μερικά χρόνια, θέλοντα να σπικάρω τα <σχ> λεγόμενα virtual ε, videos που ήταν για τον ΟΠΑΠ. Αυτά που έπαιζαν μέσα στα πρακτορία με τα εικονικά παιχνίδια, Σωστά. τα οποία έπρεπε να έχουν μία περιγραφή και είχε αποφασίσει ο ΠΑΠ, είχε κάνει μία πρόταση να είναι η δικιά μου φωνή ως αναγνωρίσιμη ε, για αυτόν τον πελάτη που θα πηγαίνει στα πρακτορία. Πάντα του τραβάει μία αναγνωρίσιμη φωνή, πιο εύκολα την ε, προσοχή. Έπεσα σε ένα τείχο εκείνη την περίοδο διότι είχαμε κάνει ένα-δύο δείγματα κάπου και δεν ήταν καλά. Οπότε Άλυσμα πήρα τηλέφωνο, πήρα τον Νίκο τον Πακάκο και μου λέει περνάς κατευθείαν μιλάς με τον Χρήστο. Έρχομαι, καθόμαστε μαζί οι δυο μας, και σε 10 λεπτά έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα το οποίο Α, το είχα ξεχάσει ότι είχαμε, είχαμε κάνει ένα το δείγμα βεβαίως είχαμε κάνει ένα δείγμα για είχα. να το στείλουμε να, για, έγκριση. για έγκριση για να δουν αν και η απάντησή του ήταν ότι για το προηγούμενο δείγμα mm -hmm. δεν το στείλα καν όπως καταλαβαίνεις κατάλαβα μόνος μου και δεν έχω το δικό σας αυτή ότι δεν υπήρχε περίπτωση ένα πράγμα το οποίο ακούγονταν ένα ξερό πράγμα από πίσω μη φτιάξαμε ένα υπέροχο πράγμα δουλεύοντας μαζί και πολύ γρήγορα μάλιστα με δεδομένα το, τις ανάγκες της δουλειάς. Και αμπαλαρίστηκε και υπέροχα mm Και έμεινε κι απόλυτα ικανοποιημένο, γιατί πάντα σε τελική ανάλυση αυτό είναι και το ζητούμενο. να μην ικανοποιεί ο πελάτη. να μην ικανοποιεί ο πελάτη, το πράγμα μα αρέσει εμά. Καταρχά, θα ανοίξω εγώ λίγο την παρένθεση παραπάνω, ναι. για το τι είχε συμβεί τότε. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί ε, καταρχά όλοι γνωρίζαμε ότι έχει κάνει και το, το FIFA πρώτη φορά στα FIFA ελληνικά. Το FIFA πρώτη φορά στα ελληνικά και μετά χρόνια Μέρα, ολόκληρα το Pro. Άρα ο σχολιασμό σου για το τι ανάγκη υπάρχει στον ήχο για αυτό το project προήλθε από σένα, ούτε καν από την ίδια την εταιρεία. Άρα εμένα μου είχε εντυπωσιάσει γιατί να ακούω που δεν έχει σχέση με τον ήχο να ξέρει πού να απευθυνθεί. Αλήθει. Ότι θα πρέπει να αλλάξει level είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. ε, το άλλο κομμάτι ήταν ότι είχαμε μπει στο στούντιο και ενώ ρωτάγαμε το, ρωτούσαμε τον πελάτη τι και πόσα κάτι εύκολο είναι, κάτι αυτό είχαμε στα χέρια μας γύρω στα 380 βίντεο, κάτι ναι, τέτοιο. Βέβαια. Έρχονται, κανονίζουμε το recording. <laughs> ναι Καταλαβαίνω στο 100% τι θέλουν. Ακριβώ. <laughs> Κοιτάω τον Νίκο, γιατί ξέρω ότι και για να μην δημιουργήσουμε και πρόβλημα, γιατί πάντα υπάρχει σεβασμό συνεργασία. Mm -hmm. Λέω, παιδιά, δεν θα γίνει σήμερα ηχογράφηση. Mm -hmm. Είναι κάτι άλλο αυτό που έχετε στα χέρια σα. Γιατί και για αυτού ήταν καινούριο προϊόν. Και για αυτού ήταν καινούριο προϊόν, και πιθανώ και οι ίδιοι είχαν ένα τελικό αποτέλεσμα. Όχι πιθανώ. Είχαν ένα τελικό αποτέλεσμα από το Μάντσεστερ, από την Αγγλία. Σωστά. Αλλά ακούγαν κάτι το οποίο σαφέστατα είχε γίνει μια προεργασία από του Άγγλου για να εκτελεστεί. Με αποτέλεσμα. Αυτό Ακριβώς. που την πρώτη μέρα ακούς εσύ, λε, δεν είμαστε έτοιμοι και πρέπει να το κάνουμε σε... Συνεργα... Ναι. Το βασικό τρόπο το θέμα ήταν μια οργάνωση του preview ναι. και Αυτό. των Άγγλων που ζητούσαν συγκεκριμένη προδιαγραφή για την ηχογράφηση. Ακριβώς. Είχε ε, κάποιες ίδιες πράγματα, αραίσθη, αραίσθη, τα οποία ναι. καθαρά τεχνικά στην, τα, μοσ... τα ξέρετε εσεί. Στην ουσία backstage τι έγινε. Εγώ κατάλαβα ότι εσύ πρέπει να γράφει χωρί επεξεργασία, που μπορεί on-air... Στο κανάλι που μπορεί να σπίκαρε εκείνη την ώρα να έχει επεξεργασία, ενώ αυτοί δεν ζητούσαν. Ναι. Άρα ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό. Έπρεπε να έχει preview, mm -hmm. γιατί πραγματικά σπίκαρε live, real yeah. time, πάνω σε φάσει. Ό,τι έβλεπα, έλεγα εκείνη τη ε... στιγμή, χωρί να υπάρχει script. Σε αντίθεση μεγάλη με τα FIFA και τα Pro, που υπάρχει script. προ script. Ναι. Το οποίο Το αλλάζω και το φέρνω στο, στο δικό μου ύφο, mm -hmm. υπάρχει όμω ένα προ-script Εδώ δεν είχε κανένα προ-script ήταν Φάσει κανονικές, σαν να βλέπω κανονικού ποδοσφαιριστέ μπροστά μου. Και έπρεπε συνέχεια, να μου υπενθυμίζει και πολύ σωστά, να κρατάω την διαδικασία γιατί δεν θέλαμε να λέμε τίποτα που συγκεκριμενοποιούσε. Ναι, να είχε κάποια τεχνικά είχε κάποια χαρακτηριστικά. Τεχνικά χαρακτηριστικά ναι. ε, που εσένα σε περιόριζαν. Ναι, Γι αυτό ήταν μια φορά για όλου. Αλλά αυτό ταλαιπωρεί πάντα περισσότερο από τον εκφωνητή, τον mm -hmm. τεχνικό. Και εγώ ήθελα από δικιά μου πλευρά να μην ταλαιπωρήσω περισσότερο από την ναι, ναι, εντάξει, ταλαιπωρία το... που θα προέκυπτε σε σένα. Συνεπώ, βρήκαμε τα πατήματά μα, όπω το ταγκό λέει: Πρέπει να είναι mm -hmm. δύο αυτοί που χορεύουν, δεν μπορεί να χορέψει ένα, να του κάνει ένα <Το> έτσι. Ε, ταιριάξαμε μετά από ούτε δεκαπέντε ατάκε τόσο καλά που μετά πηγαίναμε, δηλαδή και εγώ απορούσα με τον εαυτό μου, εσύ μήπω τελικά βγήκε τόσο άνετα και βγήκε τόσο καλό. Και τελικά ήταν με αποτέλεσμα ο πελάτη να θέλει και άλλο πράγμα το οποίο ξανακάναμε. Ναι, και το, και αυ... το κάναμε δύο ή τρει φορέ. Αυτό ούτε, που είχε να συμβεί ναι. ήταν ότι εσύ προσέφερε ένα επαγγελματικό κομμάτι που ήταν το voice over, δηλαδή εκφώνηση. Ναι. Ε, αφού εμεί γράφαμε χωρί επεξεργασία, ναι. εσύ ήσουν πάρα πολύ συγκεκριμένο στην ένταση τη φωνή σου. Ναι. Το μοναδικό που κάναμε ήταν κάποιε στιγμέ που είχε γκολ να απομακρυνθεί από το να μικρόφωνο. το μικρόφωνο που στη... και χτυπάνε τα κάπα μπράβο, τα πίτ, και τα τάφου. Στη... Στη... τηλεόραση αυτό one-off πέρασε, όλα καλά, ενθουσιάζει κιόλα. Και να σου πω και την αλήθεια, ναι, στη τηλεόραση να χτυπήσει κιόλα κάτι την ώρα τη μετά. Εδώ όμω εφόσον κάνει μια επεξεργασία πρέπει να πάει. Ακριβώ. Και εσύ είναι ότι τότε, εμεί σαν Γκρέι, επειδή πάντα παρακολουθούσαμε το εξωτερικό, ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιο περιστατικό ή τέτοιο project. Ε, συνέβη κάτι κορυφαίο. Αυτό ζήτησε ο Παπ. Mm -hmm. Και αυτό κάναμε μαζί και είδαμε τι είναι ναι. το προϊόν. Ε, προσωπικά, επειδή εγώ ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, κοιτάζω τον Νίκο και λέω. Κάτι περίεργο συμβαίνει εκτό Ελλάδα. Που δηλαδή δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν γίνονται οι εταιρείε να ζητάνε 380 και 400 export μοναδικά αυτό είναι τεχνικό χαρακτηριστικό στα ναι, software που δουλεύουμε εμεί. και ξεκινάμε μια επικοινωνία τότε λόγω της δουλειά που έφερε στο έτοιμα mm -hmm. γιατί έτσι προέκυψε δεν το αλλάζει αυτό κάποιο. και λέω γεια σας εκεί στη Γερμανία ένα πρόγραμμα που χρησιμοποίησαμε ετοιμάζεται κάτι, κάτι γιατί παρούμε. έχουμε από τους Άγγλους που ήταν yeah. η αντίστοιχη εταιρεία που είχε αναλάβει το project OPAP αυτό και αυτό Α, ah, ναι, λέει, ξέρετε, θα ετοιμάσουμε. Για, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε. Τα, πολλαπλα, τα ναι, πολλαπλά export ναι, με ναι, μια ναι. συγκεκριμένη οργάνωση και εκεί. Και, εκεί αρχίζουμε και το ανακαλύπτουμε. Εμεί οργανωνόμαστε γιατί βλέπουμε ότι αυτό θα ξαναέρθει. Και έτσι απλά. Ε, χτύπησε στο Grey Studios γιατί με το Νίκο και με το Σταύρο έχουμε κάνει ένα πιστεύουμε πολύ καλό site. Γιατί φαίνεται. Mm. Ε, γεια σα. Έχουμε γύρω στα χίλια βίντεο ε, να κάνουμε voiceover, και η κατάληξη ήταν. Ε, ε, μπορώ, παρακαλώ, να ρωτήσω ποια εταιρεία είστε. Ναι, λέω από το στοίχημα. Έχετε virtual sport. Ναι, πού το ξέρετε. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που κάναμε τον, το, το OPAP. Το προηγούμενο. Σχεδόν κλείσαμε. 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 Δηλαδή, η τεχνογνωσία με την εμπειρία και, και έγινε όλο αυτό. Το μόνο που είχε εκείνη την περίοδο ήταν ότι είχαν και μπάσκετ. Ναι, Αυτή ήταν η σταθεροποίηση. Το... Συνεχίσαμε μετά. Αλλά πάνω, πάνω σε, μια, σε, σε ένα modus operandi, α πούμε, mm -hmm. το οποίο ήδη πλέον είχαμε προχωρήσει και το είχαμε κάνει. Και αυτό ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ε, ε, το τελικό αποτέλεσμα, ε, ο, ο άνθρωπο από το Μάντσεστερ, με τον οποίο είχα κάνει την πρώτη επαφή, ο οποίο ήταν ο άνθρωπο ο οποίο ουσιαστικά ήταν η εταιρεία η οποία είχε Το εικόνα, το, πρώτη, το αναλάβει ναι. και mm -hmm. ο Παπ την πήρε από εκεί. <Δεύτερο> ε, όταν άκουσε την, το τελικό μας αποτέλεσμα στις δικές μας, τις πρώτες, ε, μου είπε ότι ήταν ε, ε, εισαξιο το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή, των αγγλικών επεξεργασιών που είχαν κάνει αυτοί, που το κάνανε και κάποια χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα. Αυτό είναι κάτι πολύ είναι Ένα δείγμα γραφής πάντα είναι όταν κάτι το οποίο δοκιμάζει και το κάνει εσύ στην Ελλάδα. Μερικές μερικέ φορέ μπορεί να κάνει κάτι εσύ στην Ελλάδα που δεν έχουν κάνει έξω. Έτσι, αλλά όταν κάποιο έξω, ειδικά σε κάποιε χώρε, παρόμοια πράγματα τα έχουν κάνει και τα έχουν ξανακάνει, όταν σου πούν ότι αυτό που μου έφερε σε μένα είχε τόσο καλό αποτέλεσμα, ε, λε, είναι κάτι καλό έκανα. Συνήθω οι Με... εταιρείε του εξωτερικού ήταν ότι αντί να σα πάνε στην Αγγλία να το κάνετε. Ακριβώ. Προσπάθησα να βρω ένα χώρο στην Πριν Ελλάδα. Πριν από 35 mm. χρόνια για κάποιε βιντεοκαθέτε που βγήκαν τότε στο εμπόριο, πηγαίναμε και τι κάναμε στην Ολλανδία. Ήταν Ολλανδική η εταιρεία και έλεγε η Ολλανδία, okay. εγώ το έχω έτοιμο, mm -hmm. προτιμώ να πληρώσω σε κάποιον μια εβδομάδα ε, διαμονή ξενοδοχείου mm -hmm. και να το κάνω εδώ, mm -hmm. παρά να ψάχνω να βρω 1988 αυτό. Ε, okay. Κάτι στην Ελλάδα. 1988 στην Ελλάδα δεν θα βρίσκει και να ψάχνει. Ναι, ή δεν υπήρχε η ίδια δεν επικοινωνία υπήρχε η ίδια ώστε ίδια να επικοινωνία. Ακριβώς. διασφαλιστεί Όλα ότι θα γίνει σωστά. Όλα όπως καταλαβαίνεις έχουν μια Ωραία, και κάπω έτσι έδειξε το project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί κάναμε update. Σε τα προγράμματα προχώρησαν. Ε, ε, σαφέστατα και είναι <laughs> πολύ σημαντικό επίση ε, το, το τελικό αποτέλεσμα το οποίο βγήκε και το οποίο, για το οποίο πάντα τα Cray Studios θα τα. θα, θα σα έβγουν <laughs> <Είσαι, laughs> Γιατί ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και για μένα ήταν ένα στοίχημα προσωπικό. Ξέρετε, <laughs> γιατί... ξέρω κάποιου ανθρώπου που μπορούν να μα το κάνουν. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Πολλέ φορέ ξέρει τι λέει κάποιο. Μπορεί όσο, να εκτεθεί. Πε μου που θε να πάω. Όπου θε να πάω, θα πάω να στο κάνω. Βρε εσύ τα, τα, υπόλοιπα. Okay. Ήταν uh, Ωραία, ωραία, ναι, όχι. Ναι. Ήταν πολύ όμορφο, πολύ όμορφο ναι. στάδιο και γι' αυτό πολύ. ήθελα να έρθει. Το σημαντικότερο που θυμάμαι. Γιατί αυτό το έχουμε πολύ στου τραγουδιστέ. Ναι. Ο τραγουδιστή τραγουδάει live, αισθαντάνετα, Έρχεται στο στούντιο και αλλάζει λίγο συνθήκη. Καταρχά δεν έχει κόσμο να του χειροκροτάνε από κάτω. Α ξεκινήσουμε <laughs> Πολύ. Στο δικό σου κομμάτι ήταν ότι ερχόσουν από ένα real time σκηνικό που είναι ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Αγώνας. Να σε κλείσω εγώ σε ένα booth, όχι εγώ, το project. Και να σου πω. Εσύ κούναγε χέρια. Το, το ίδιο. Ναι, κούναγε χέρια. Το βλέπεις σε μια οθόνη. Οκ. Okay, 24 νητσών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Οκ. Okay, το monitor. Αλλά να έχουμε και το οργανωτικό. Γιατί αυτό που είπες πριν, ε, θυμάμαι ότι, Χρήστο ε, όχι έτσι δεν το αναφέρουμε αν έκορνε δεξιά ή τα αριστερά μην μπεις ε, ημέρα ή κάτι ή τί... και εκεί ήταν λίγο το οργανωτικό που δεν ευθυνόμασταν Εμεί έπρεπε να πάρουμε τη ροή άρα το σημαντικότερο ήταν εσύ να μην περιοριστείς ναι. και το τελικό αποτέλεσμα να είναι α ο Χρήστο πάγουμε από χθες τον αγώνα <laughs> <laughs> για να μην φαίνεται στημένο ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο που τελικά καταφέραμε γιατί δεν το καταφέρνει ποτέ πάλι κανένα μόνο του, πάλι ταγκό. Mm -hmm. ω Grey Studio και η προσωπική σα δουλειά και πάρα πολύ η προσωπική σου δουλειά, Χρήστο, να, πάνω στο μηχάνημα, να ακούγε τη φωνή μου σε αυτόν που έμπαινε μες στο πρακτορείο, είτε από τη μία πλευρά με άκουγε στην τηλεόραση που εκείνη τη στιγμή μπορεί να ένα κανονικό Σωστό. αγώνα σε ένα γήπεδο, να ακούει δίπλα και το, και το virtual και να είναι ακριβώ το ίδιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό, αυτό. Πολύ, πολύ μεγάλη. Να ξέρει όμω, επειδή Έρχονται πάρα πολλοί παιδιά εκφωνητέ, mm. δημοσιογράφοι mm. που εκτίθονται. Εκτίθονται με την καλή έννοια. Δηλαδή, πρέπει mm. να μιλήσουν μπροστά στο μικρόφωνο mm. ή σε μια συνέντευξη. Ε, φάνηκε όλη η εμπειρία. Επειδή συνεχίσαμε και με του υπόλοιπου ε, δημοσιογράφου μετά, φάνηκε η εμπειρία σα, το... η ορθοφωνία σα, να το πούμε απλά. Mm. Για να το καταλάβει κάποιο που μπορεί να μην mm. γνωρίζει. Mm. Ε, ο έλεγχο τη φωνή mm. ή τη συνεργασία. Δηλαδή, το κάνει ένα βήμα πίσω την ώρα που εσύ πικάρει μια φάση και καταλήγει σε γκολ και πρέπει να τη δώσει. Πραγματική... Με, με πραγματική ένταση. Δεν είναι και υποχρεώσει δηλαδή. να σκεφτεί και στο κάνει ένα βήμα πίσω για να μην πει να Όχι. μην έχουμε παραμόρφωση στο αλλά μικρόφωνο αλλά να από το την ώρα που μπορεί να ώρα κάτι. παίρνει μια οδηγία, πρέπει πάνω σε αυτή την οδηγία να πα. Και πάντα η άποψή μου ήταν μπαίνοντα mm -hmm. στο στούντιο για οποιοδήποτε project έχω κάνει κατά διαστήματα σε στούντιο, studio, Grey Studios εδώ αυτή που συζητάμε τώρα, ή πολύ παλιότερα FIFA και αργότερα mm -hmm. PRO. Mm -hmm. Έλεγα πάντα εγώ έρχομαι εδώ γιατί για να με επέλεξε κάποιο να κάνω αυτή τη δουλειά, με επιλέγει ω Χρήστο Σωτηρακόπουλο, διότι με γνωρίζει ο κόσμο. Ο άρχοντα όμω στο στούντιο, mm -hmm. ο προπονητή τη ομάδα, είναι ο άνθρωπο που είναι πίσω από το. Ο άνθρωπο που είναι πίσω από το. Α, την κονσόλα. Ναι, είναι ο εσύ Θα μου πει. Γιατί εδώ δεν είναι το γήπεδο που ξέρω εγώ να κάνω τη διακασία και τη δουλειά μου. Mm -hmm. Εσύ θα μου πει, είναι ο τόνο, ξέφυγε κάτι, Μα έφυγε κάτι. Και πώ αυτό. Ένα πει, ένα κάπ, να χτυπάει ένα μπέρδεμα στο γήπεδο, δεν σε νοιάζει ή στη μετάδοση την κανονική. Εδώ, επειδή υπάρχει ένα επεξεργασμένο πράγμα που πρέπει να δοθεί, mm -hmm. ε, δεν είναι σωστό να γίνει. Οπότε πρέπει να πα με βάση τι οδηγίε. Εδώ μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι τα τελευταία χρόνια και με το κομμάτι τη εκπαίδευση. Ναι. Το οποίο είναι κάποια πράγματα που προσπαθούμε και εμεί να αναφέρουμε και να Κάνουμε μέσα στην ίδια μας την αγορά, που εκείνη mm -hmm. τη στιγμή αυτή η κατάσταση που σχολίαζες τώρα mm -hmm. δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά καταρτισμένο είσαι σαν ηχολείπτη. Mm -hmm. Έχει να κάνει με διάφορα mm -hmm. πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή, αν δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις δει ποδόσφαιρο και να ακούσεις το δημοσιογράφο, mm -hmm. δεν έχεις την αντίληψη του τι γίνεται. Ναι, το τι γίνεται. Αν, δεν το έχεις. Έχεις, αν δεν έχεις την αντίληψη το τι περιμένει ο πελάτης, ή που, τι αγνοεί. Γιατί είναι και υποχρέωση μα. Αν καταλάβουμε ότι ο πελάτη κάτι αγνοεί. Έρχεται πλέον σε ένα στούντιο, όχι απλά για να ηχογραφήσει μια φωνή. Έρχεται για να συνεργαστεί λοιπόν. με μια ομάδα που θα προστατέψει το project και στο τέλο θα είναι παραδοτέο λοιπόν. και θα πάρουν όλοι τον μπράβο. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. αυτό και για τα νέα παιδιά που μπορεί να συμμετέχουν σε τέτοια project, γιατί από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια project. Η ηχογράφηση έχει ξεφύγει ναι. στα στούντιο, δεν είναι μόνο τραγούδι, μια έχει, εκφέρ, και, και εκφώνηση ακριβώς, για αυτό διαφημιστικό σπότ. Είναι υπέροχη δουλειά που γίνεται στα στούντιο και εμεί που είμαστε σε μια πολύ πρωτόλια κατάσταση στη σχολή. Η σχολή είναι 30 χρόνια τώρα συμπληρώνει η δικιά μου τη δημοσιογραφία, αθλητική δημοσιογραφία. Ήταν η πρώτη που ξεκίνησε. Μια mm -hmm. ιδέα μου που για την εποχή ούτε καν φανταζόμουν ότι ήταν επιχειρηματικό βήμα, να σου πω την αλήθεια. Μια τρέλα ήταν που θέλω να την ολοκληρώσω και να την κάνω βλέποντας mm -hmm. τα κενά που υπήρχαν στου συναδέλφου. Αθλητική δημοσιογραφία λοιπόν το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ τότε το 94, πάμε 30 χρόνια. Στο κομμάτι όμω των τελευταίων 5-6 ετών και εμεί αναπτυχθήκαμε λίγο το στούντιό το χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω, να του κανουμε mm -hmm. κάποια Uh, internet radios, uh, κάποια μικρά podcast και τα λοιπά, γιατί τα παιδιά πρέπει mm, να, να φεύγουν. Δηλαδή κάποτε στεκόμασταν πάρα πολύ κατά 70% στη δουλειά που θα γινόταν ένα παιδί πληρώνοντα σε μια εφημερίδα. Αυτό ήθελα να Σήμερα θεω. δεν μπορούμε να στείλουμε ένα παιδί να ετοιμαστεί για μια εφημερίδα, διότι κάθε ψέματα σιγά σιγά δεν υπάρχουν εφημερίδε. Αυτό ήθελα να Άρα πρέπει να το προετοιμάζουμε για το τι υπάρχει σήμερα. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει στα Grey Studios με τη μορφή που προσπαθήσαμε να μπούμε εμεί στην αγορά, ότι συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Mm. Άρα, Έρχεται ένα νέο σωστό. παιδί και σου λέει: Κύριε Σωτηριακόπουλε, Χρήστο, γεια σα, πώ σα λένε, Γιατί δεν σα βλέπω στο TikTok. Κύρισε. Δεν ναι, ναι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. σωστό. Ε, ε, ναι, σωστό. Δεν θέλω να γραφτώ, θέλω να γίνω δημοσιογράφο. Mm. Η ερώτηση για να. Όχι να τσεκάρει κάποιον, να δει κατά πόσο το θέλει πραγματικά. Mm. Τι ζητάει η σύγχρονη δημοσιογραφία, Γιατί η δημοσιογραφία mm. του mm. τότε. Με, με τη δημοσιογραφία. Είναι, είναι άλλο πράγμα. Το 2024, και αυτό που βλέπει μπροστά, μια τριετία ο σπουδαστή Παύλα φοιτητή, mm. αναλόγω σε ποιο yeah. για εμάς είναι. Για εμά η σχολή πρέπει να βλέπει μπροστά μια δεκαετία. Okay. Okay. Το 2014 ξεκινήσαμε τη διαδικασία να φτιάξουμε μια ολόκληρη υποστήριξη στη σχολή, στα 20 χρόνια δηλαδή, mm. που θα μπορούσε να κάνει πλήρω τα μαθήματα online. Streaming, okay. e-learning, mm -hmm. κάθεσαι προς αυτό, βλέπεις 10 σπουδαστέ και κάνεις μάθημα. Streaming, ο καθηγητής μέσα στην αίθουσα mm -hmm. να, μπορείς, να μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα σαν κάποιο να είναι σε ένα θεωρίο και να μπορείς Ωραία. να ζουμάρει, βλέποντα ακόμα και το τι γράφει στο πίνακα ο καθηγητής. Mm -hmm. Και αυτό το πράγμα, έξι χρόνια αργότερα φανταζόμασταν ότι θα οδηγηθούμε σε μια υποχρεωτική, Κατάσταση λόγω COVID. Όχι, το προετοιμάζει όμω, γιατί λε, δεν θέλω να περιορίσω αυτού που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν σε μένα, σε αυτού που μπορούν να κάνουν φυσική παρουσία ναι, γιατί... στην Αθήνα. Ούτε η σχολή, η συγκεκριμένη, μπορεί να ανοίξει παραρτήματα Α, στη Θεσσαλονίκη, και στο Ηράκλειο στην Κύπρο. Γιατί, γιατί δίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, τη δική μου παρουσία και 6, 7, 8, 10 συναδέλφων. Που είναι μεγάλα ονόματα, mm -hmm. που δεν μπορεί όμω ούτε να του πάρει ούτε να του μετακινήσει. Άρα, κάποιο που θα σπουδάζει στην Αθήνα σε αυτή τη σχολή, άμα ανοίξει την ίδια στη Λευκοσία, θα πρέπει να τον κάνει με διαφορετικό κόσμο. Άρα, παίρνει το ίδιο πράγμα. Όχι, σου σου Άρα Διαφοροποιείται λοιπόν η ανάγκη του να είσαι μπροστά στι εξελίξει. Το 2014 το προλάβαμε. Το 2020 ήμασταν έτοιμοι. Έγινε το κλείσιμο του lockdown, θυμάμαι, 11 Μαρτίου mm -hmm. και εμεί τη Δευτέρα, τέσσερι μέρε αργότερα. Ξεκινήσαμε και κάναμε μαθήματα. Θα θυμάστε ότι εκείνη την εποχή για τα σχολεία πήρε 15-20 μέρες για να αρχίσει να λειτουργεί ένα πράγμα που υποτίθεται το δημιουργούσαν πολύ καιρό πριν Ακριβώς. και θυμάμαι την κυρία Σοφία Ζαχαράκη που ήταν αρμόδια επί του θέματος να βγαίνει και να λέει είμαστε απόλυτα έτοιμοι μέχρι το Πάσχα και Εμεί είχαμε ήδη ξεκινήσει στι τέσσερι μέρε. Για τι τέσσερι μέρε που χάσαμε, ξέρει τι έκανα, είπα στα παιδιά ότι θα κάνουμε ειδικά μαθήματα και τα κάναμε. Mm -hmm. Την Τετάρτη του Πάσχα, την Πέμπτη του Πάσχα και την Παρασκευή, δηλαδή μετά από το. το... Που τι τρει μέρε αυτέ κανονικά ήταν αργία, mm -hmm. τρει μέρε καλύψαμε έτσι. Ουσιαστικά τι χάσανε δηλαδή οι σπουδαστέ μα τότε, μία μέρα. <χει> δηλαδή ε... θέλω να σου πω ότι πρέπει να προσπαθεί. Το μέλλον λέει, ανήκει πάντα σε αυτού οι οποίοι το περιμένουν και το προετοιμάζουν. Άμα αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία από τι μα βρήκε και από ό,τι έρχεται αύριο, mm -hmm. τότε καμία αντίρρηση. Κάνει όμω μια μυρολατρεία πιο δίπλα, έτσι. Είναι κάνει ένα ευχέλαιο επαγγελματικά, επιχειρηματικά. Και όταν έχει να κάνει με νέα παιδιά, τα οποία πάντα είναι ανοιχτοί οριζοντέ του και είναι ανοιχτέ οι αντένε του, πρέπει να είσαι έτοιμο και το πιο μαύρο να είναι το αύριο, εσύ να, μπορείς, να το κάνει καταρχήν, καταρχά γκρι και μετά να το ασπρίσεις. Δηλαδή, θα να σου πω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένο. Και επειδή το δικό σα, ειδικά η τεχνολογία, είναι ένα απίστευτο πράγμα το οποίο διαρκώ εξελίσσεται. Ε, Grey Studios, το ξαναλέω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη. Ε, η σχέση μα, γιατί ξεκίνησε από μια επαφή φιλική που ήταν με τον Νίκο τον Πακάκο, αλλά είναι άλλο το φιλικό. Μπορεί να πάμε πέρα όσο πολύ ωραία θέλει και να πιούμε τσίπουρα. Είναι άλλο το επαγγελματικό. Ισχύει. Στο επαγγελματικό, λοιπόν, αυτό που βρήκα εδώ ήταν και παραπάνω από ό,τι μπορεί να περίμενα. Okay, Εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπε στο transition που κάνατε στο COVID με την ναι. ηλεκτρονική πλατφόρμα, γιατί μας ήταν πολύ κοντά. Εμεί έχουμε ένα κομμάτι σεμιναρίων, κυρίω στο κομμάτι τη μουσική παραγωγή, mm -hmm. σε αυτό δηλαδή που ειδικεύεται και η εταιρεία σαν προτεραιότητα. Ε, Εμεί το ελέγχαμε, γιατί οι πλατφόρμε σε εσά μπορεί να μην σα απασχολούσε, mm -hmm. απασχολούσε. είχαν πτωτική ποιότητα ήχου. Mm -hmm έδιναν προτεραιότητα στην εικόνα για να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και εμείς όμως είχαμε πρόβλημα γιατί εμείς η εικόνα είναι απλά για να βλεπόμαστε να βλέπουμε ένα project σε ένα σύστημα. digital software ο ήχος όμως δεν και είχαμε παγώσει τα online όταν βρήκαμε την πλατφόρμα είχαμε ξεκινήσει από το 19 mm -hmm. άρα τη στιγμή που συνέβη ο covid παίζει σε εμάς επειδή τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα δεν είναι ομαδικά ή τάξεις ε, να είχαμε ανοιχτούς γύρω στους 15 μαθητές και εκτός Αθηνών όχι όλοι οι 15, 7 και 8, mm, mm, κάποιο mm. έτσι ο αριθμό. Άρα απλά έγινε μετάβαση. Υπήρχε μια στεναχώρια τι ωραία να το κάνουμε από κοντά. Ναι. Που όλοι Α, το ναι. γνωρίζουμε. Το από κοντά είναι ό,τι καλύτερο. Πάντα. Έχει Εναι. άλλη διάδραση. Και κάπω έτσι μεταφερθήκαμε και το χαίρομαι γιατί είναι ακριβώ αυτό που είπε. Γκρινιάζει, βλέπει μια αρνητική. Ναι, την ίδια στιγμή που ε, γκρινιάζει, πορε... πρέπει να σκεφτεί. Να σκεφτείς. τα μανίκια. Ακριβώς. Να σκεφτεί και να αρχίσει να προχωράς. Αν μείνει mm -hmm. θα σε περάσουν οι εξελίξει. Ακριβώ. Όχι να πα πίσω, μείνει στάσιμο. Σε... Κάποτε μου είχε πει πολύ, από την πολύ ωραία ατάκα αυτού του πράγματο, πριν πολλά χρόνια, ένα από του παλιού καλού mm -hmm. μου λέει, δεν μου αρέσει, μου λέει καθόλου η γυμναστική, αλλά πηγαίνω λέει, σε ένα γυμναστήριο και κάνω, μου λέει διάδρομο. Ε, του λέω, τρέχετε. Όχι, μου λέει, δεν τρέχω. Ανεβαίνω πάνω στο διάδρομο, και μετά συνειδητοποιώ ότι αν σταματήσω, με παίρνει πίσω. Αυτό λέει μόλι βγω από το, το, το γυμναστήριο, συνεχίζω και το κάνω, λέει στη δουλειά. Πρέπει να συνεχίζει να περπατά. Οκ. Okay. <laughs> λειτουργεί όμω. Εντάξει, λειτουργεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, με σε ξέρει με την έννοια. Ήταν γύρω στα 55, mm. λέει, πιο μικρό τότε ο άνθρωπο από ότι είμαι εγώ σήμερα. Και όμω αυτό το πράγμα μπαίνω, λέει, και ανεβαίνω στο διάδρομο και περπατάω. Γιατί συνειδητοποιώ ότι άμα σταματήσω, με παίρνει πίσω. Άρα, yeah. μόλι βγω. Συνεχίζω και το κάνω και στη δουλειά μου. Αυτό είναι. Πρέπει να κάνει κάθε μέρα βήματα, βήματα, βήματα. Και αν αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ε, έχει να κάνει με εκπαίδευση, για να ξαναγυρίσουμε στην περίπτωση, mm -hmm. πει δεν αρκεί μόνο αυτό, mm -hmm. πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ακούσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μάθημα με τα παιδιά, γιατί συνέχεια συναντά 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Έχουμε και ένα-δύο ανθρώπου που είναι πάνω τα 30. Αυτή τη ηλικία, κάθε χρόνο. Συνέχεια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι σου μεταφέρουν τι δικέ του ανησυχίε. Και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Μεγαλύτερο πρόβλημα για χρόνια ολόκληρα, όταν βάλω μόνο μια δουλειά, που είναι η δική μα, η mm -hmm. δημοσιογραφία, των διευθυντών που κλεινόντουσαν πίσω από τα γραφεία του, δύο γραμματεί μπροστά, δεν μπορούσαν να του δει μιλάγανε με τέσσερι-πέντε μέσα στην ημέρα, πιθανώ μεγαλοστελέχοι, mm -hmm. φεύγαν από τη δουλειά του, συναντούσαν πάλι αντίστοιχου μεγαλοστελέχοι άλλων δουλειών, πηγαίναν στο σπίτι του, μιλάγανε μόνο με ανθρώπου του ίδιου περιβάλλοντο και πιστεύουν ότι αυτή είναι η κοινωνία. Λάθο. Φάνηκε στην πορεία. Φάνηκε <laughs> στην <laughs> <laughs> Ότι είναι λάθο. Ε, ωραία. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή στη, στη, σχολή. Γιατί. Βασικά να το πάρω από την αρχή. Είπε podcast. mm -hmm. Μα του είχα πάρει τηλέφωνο και σου λέει ότι εμεί έχουμε εντοπίσει αυτό το πράγμα. Ήρθε το 2020, μια χαρά το είχαμε εντοπίσει. Mm -hmm. Ήρθαν οι εταιρείε, ήρθαν οι ιδιώτε, ήρθαν πολλά παιδιά και εταιρείε δηλαδή να το κάνουν, πάει ένα δημοσιογράφο να κάνει podcast. Mm -hmm. Κατευθείαν με τι εμπλέκεται. Κατευθείαν με τι εμπλέκεται. Έρχομαι τώρα από την πλευρά του Gray για yeah. να δούμε λίγο yeah. τα Κατευθείαν πράγματα. Κατευθείαν εμπλέκεται. Το, το, ένα πράγμα βασικό που πρέπει να γίνει είναι αυτό που θα βγει έξω ποιοτικά και από πλευρά ήχου και από πλευρά του τι ακούει ο, ο πελάτη mm -hmm. να είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί αλλιώ, γιατί να σε ακούσει. Μαζί με αυτά τα οποία λε, τα οποία είναι σημαντικά, πρέπει όμω και αυτά τα οποία λε να είναι πεντακάθαρα. Αυτό είναι ένα, ένα πράγμα. Τώρα που πήγε πέρα, τι πρέπει να περιλαμβάνει, έτσι κι αλλιώ, για μένα πρέπει να ψάχνει αυτό που θέλει να κάνει το podcast για mm. κάτι το οποίο η αγορά το ζητάει και το θέλει. Mm -hmm. Απλώ καθόμαστε τώρα δύο άτομα και αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι και αρχίζουμε και μιλάμε για το τι ωραία περάσαμε. ακόμα και το τι ωραία περάσαμε σε κάποιε διακοπέ, θα μπορούσε να είναι σε ένα πλαίσιο κάποιων εκπομπών που λέμε σε κάποιου τι ωραίε που είναι κάποιε mm -hmm. με πέντε χρηστικά πράγματα όμω. Αυτή. Τι ωραία περάσαμε και πήγαμε στο στο τάδε νησί και περάσαμε ωραία, δεν αρκεί. Ε, πάρα πολλοί έχουν την εντύπωση ότι έχουν βολευτεί στη διαδικασία, λέγομαι έτσι και πρέπει να κάνω ένα podcast. Εγώ σου πήγαινα σε ένα άλλη διαδρομή. Ναι. Εσύ πα και από την το πλευρά τη τεχνική πλευρά. Εμένα, εμένα με ενδιαφέρει ναι. να δει κάποιο και να ακούσει το Χρήστο που ναι, έχει μια ωραία. εμπειρία που προσαρμόζεται με την νέα ηλικία με του δημοσιογράφου που ξαφνικά μάλλον καλούνται να κάνουν και ένα podcast. Εμεί mm. τρεχόμαστε και λέμε και σαν γκρι. Mm -hmm. Κοίτα πώ αλλάξαν τα επαγγέλματα mm -hmm. που ο Χρήστο πριν 20 χρόνια να πω. Mm -hmm. Δεν τον ενδιαφέρε αν το μικρόφωνο ακούγεται καλά, ήταν δουλειά αλλού. Δεν τον ενδιαφέρε τι θα γράψει, γιατί υπήρχε ένα συντάξει που θα διορθώσει κάποιο βοηθό. Και έρχεται τώρα ένα νέο παιδί να σπουδάσει και λέει: Γεια, σου πρέπει να κάνει podcast. Κάνει podcast, δαπανεί ένα χρόνο, το δίνει αυτό το χρόνο του. Του λέει: Δεν ακούγει καλά. Με mm. κουράζει που σου ακούω. Και ξαφνικά έχει εμπλακεί με τον ήχο. Και εκεί που πρέπει να μάθει καλύτερα το συντακτικό του, να κάνει άλλα πράγματα για τη δουλειά του, και να το διαβάζει. Πρέπει να βελτιώσει πολύ περισσότερο την ορθοφωνία του σε σύγκριση Μπράβο. με το τι απαιτεί το νωρίτερα. Απλώ και μόνο για να βγει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή τρία λεπτά, πέντε λεπτά και να πει κάτι. Ακριβώ. Καταρχά. Πρέπει να βελτιώσει πολύ την ορθοφωνία του. Δεν μπορεί να, να είναι κακό. κακό, Όχι κακόφωνο με, με, με την ηχητική τη φωνή, που και mm -hmm. αυτό είναι σημαντικό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον να μιλάει ορθά. Για να μην χαλάει η ροή του. Να μην χαλάει η ροή του και να, και να μιλάει και ορθά για αυτόν που ακούει. Σωστά. Πώ θα τα διορθώσει εσύ, δεν μπορεί να του διορθώσει τα, τα προβλήματα τη φωνή του. Θα τα διορθώσει. Πάσο, ναι, ναι, δεν μπορείς θα πάσουμε να διορθώσει στο... αυτό που είπαμε εκείνη την ημέρα. Να σκέφτομαι mm -hmm. επειδή θα φώναζα να κάνουμε μισό βήμα πίσω από το μικρόφωνο. Και αυτό ακόμα είναι σημαντικό. Ξέρει πόσε φορέ το έχω αυτό το πράγμα. μόνος μου διορθώνω πια σε μια μετάδοση, σε έναν αγώνα, επειδή καταλαβαίνω από τον κόσμο ότι μπαίνει ήχο πολύ. Επειδή ξέρω ότι σε κάποιε φάσει σε ένα κόρνερ, σε ένα αυτό θα φωνάξω, απομακρύνω λίγο. Για το κάνω mm -hmm. ασυναίσθητα μετά από τις συζητήσεις mm -hmm. που είχαμε κάνει τότε και αυτό πολύ σημαντικό είναι yeah, με για ότι την μετά τις 40 χρόνια ακριβώς, και όμως ακριβώς, είναι ακριβώς. ένα πράγμα των τελευταίων 7-8 χρόνων που έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι τον εαυτό μου και να το κάνει ακριβώς. άρα αναγκαστικά μαθαίνει. Γι' αυτό το λέω για τα νέα παιδιά. Γιατί εγώ σε είχα γνωρίσει και επειδή έτυχε να μιλήσουμε από κοντά, κατάλαβα ότι η ιστορία που έχει για το κομμάτι του ποδοσφαίρου και γιατί προέρχεται από ένα διάβασμα και ναι, κάποιε προετοιμασίε που μου είπε, ναι. που εγώ απλά μπορεί να βλέπα ένα αγώνα ναι. και έλεγα: Ο Χούσο ο Στυρακόπουλο, τι ώρα που τα λέει. Ναι. ναι. για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τι ώρα που τα λέει, κάποιο έχει επενδύσει ένα χρόνο. Ή κάτσει κάτω και έχει. Ναι. Σεβόμενο επειδή το αγαπάει, οτιδήποτε. Εδώ. Έρχεται ένα νέο παιδί και αντί γράφεται στη σχολή και λίγο Θα βάζω το Χούσο Στυρακόπουλο, μου έχει πει ο μπαμπά μου, τον έχω ακούσει εγώ, τον έχω ψάξει. Και ξαφνικά αντί να ακολουθήσει τα βήματα του Χρήστου, ξαφνικά τον βλέπει με ένα πρόγραμμα να κόβει το podcast. Ναι. Γιατί αυτό έχει έρθει στη νέα μορφή του. Αυτό λίγο πώ το αντιμετωπίζετε, Υπέροχο. Αντιμετωπίζεται. Αυτό ρωτάω εσένα, σε σχολείο. Είναι υπέροχο το ότι τα παιδιά πλέον θέλουν να πάρουν την ευθύνη και να κάνουν αυτό το πράγμα. Παίρνουν οι εικόνε ή αυτά που τραβάνε με ένα καλό κινητό Μπορούν να πάρουν τι εικόνε του μετά και να κάνουν ένα προμοντάζ, πριν φτιαχθεί ένα σκέτο βιντεάκι το οποίο μπορεί να... Ψάχνουν να βρουν μια μουσική με το οποίο θα τον τίσουνε. Ψάχνουν να βρουν και αν η μουσική έχει και δικαιώματα. Που παλιότερα ούτε καν το σκεφτόταν κάποιος. Ισχύει, ισχύει, Ισχύ, 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 Ισχύ. Ισχύ. είναι, είναι πραγματικό. Μια σειρά ως. πραγμάτων και αν θέλεις αυτό για μένα mm -hmm. δείχνει ότι ο, το νέο παιδί ε, έρχεται με πολύ μεγάλη διάθεση για να μάθει mm -hmm και πάντα πρέπει στα νέα παιδιά να του δίνουμε λίγο την ευκαιρία να μα πούνε και τη γνώμη του, γιατί σαφέστατα σε κάποια πράγματα και σε κάποια ακούσματα mm -hmm. είναι. Πολύ διαφορετικέ οι, οι τάσει και οι γενικέ. Θεωρεί ότι είναι πιο δύσκολο τώρα mm. κάποιο που σπουδάζει δημοσιογραφία δηλαδή mm. να ανταπεξέλθει. Να, να ναι. Mm. Γιατί υπάρχει mm. online. Ε, είναι ανάμεσα στο διχασμό του κάνω ένα δικό μου κανάλι στο YouTube. Είναι ανάμεσα στο διχασμό να μπω εσωτερικά σε μια εταιρεία που μπορεί να έχει δημοσιογραφική έρευνα ή δημοσιογραφικό κομμάτι. Δεν mm. ξέρω mm. αν το λέω σωστά. Mm. Είναι πιο δύσκολο. Ε, είναι πιο δύσκολο. Από όλε τι πλευρέ είναι πιο δύσκολο. Mm -hmm. Πρέπει να, να γίνει πολυεργαλείο. Είναι πιο ενδιαφέρον. Εσύ που βλέπει για μένα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει ποτέ να βάζω τι διαδικασίε τι θα έκανε, τι θα άλλαζε τότε, και τίποτα. Γιατί θεωρώ πάντα ότι ακόμα και τα λάθη τα οποία γίνανε είναι ωφέλιμα για να οδηγηθεί το mm. νερό σε κάποιο ριάκι που πήγε αργότερα. Αλλά αν σήμερα μου έλεγε ξαναξεκινά, mm. θα σου λέω ξαναξεκινάω, πάντα θα ξαναξεκινάω για αυτή τη okay. αυτή τη δουλειά πάλι θα έκανα. Ε, δεν ξέρω αν θα είχα όρεξη να κάνω τα ίδια επιχειρηματικά ανοίγματα, στο λέω ειλικρινά, Εντάξει. με την έννοια ότι ποδοσφαιρικά, αθλητικά, μπασκετικά, γιατί με μπάσκετ ξεκίνησα, Ολυμπιακοί αγώνε, θα ήταν πάντα η μεγάλη μου τρέλα. Με αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ, mm -hmm. με το συν των δυνατοτήτων που έχουν τα παιδιά. Mm -hmm. Δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Mm -hmm. Έχω μια καλή, ένα καλό τηλέφωνο, άρα mm -hmm. και μια καλή κάμερα, και κατευθείαν βρήκα στο αεροδρόμιο έναν στάρ και πάω κοντά του και του λέω ξέρεις είμαι νέο παιδί και θέλω να με βοηθήσει πε πες μου δυο λόγια ρε παιδί μου τα πάω στη σχολή μου Ισχύει. αυτό το πράγμα εμείς δεν το είχαμε εμείς ανοίγαμε ένα χαρτί και ένα μολύβι και σημειώναμε δύο δηλώσεις οι δύο πράγμα είναι με το να έχεις αυτή την Ισχύει. δυνατότητα Ισχύει. Ισχύει. δεν το είχα σκεφτεί έτσι Ισχύει. και σε ένα εκπαιδευτικό κομμάτι και σαν ε, ε, κανονική δουλειά ότι είχα πριούς. το κινητό μου, το πήρα, μπόρεσα να το έχω εγώ, το δίνω. Ναι, Εγώ απέχω λίγο τα τελευταία χρόνια από τα αθλητικά. Mm. Και Εντάξει. Και μπορεί να μου συμπληρώσει. Έτσι θεώρησα. Ότι δεν είναι okay. κακό. <laughs> νευρίαζα πολύ. Δεν είναι κακό. <laughs> Ωραία. Ωραία. Θέλει Άρα, μια αγρανάπαυση. Καταρχά, θα πρέπει να βρεθούμε στη σχολή. Δηλαδή, στο λέω ανοιχτά τώρα, αυτό θα καταγραφεί. Θα Τέλεια. δεν πρέπει να βρεθούμε στη σχολή. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Θέλουμε να του πούμε πράγματα, γιατί αυτή Τέλει. είναι η λογική μα. Δεν είναι να μιλήσουμε πλέον. Α, πρέπει να κάνει ένα podcast με πάρα πολύ σωστό ήχο πρέπει να κάνει ένα podcast και πρόσεξε αυτά τα πράγματα. Γιατί άλλη είναι η βασική σου δουλειά, mm. αυτό είναι το εργαλείο σου. Ναι. Είμαι για να μπορέσει να προχωρήσει. Mm. Κάτι τελευταίο που λέμε εμεί mm. είναι ότι γνώρισε τι γίνεται σε μια εταιρεία παραγωγή ή ένα στούντιο ηχογραφήσεων, ώστε όταν το χρειαστεί να πα ναι. εκεί για να το παραδώσει ναι. σωστά. Μην νομίσει ότι με ένα smartphone ή οτιδήποτε θα στο γυρίσουν πίσω. Δεν γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει πού μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Και πότε θέλω να πάω εκεί. Και πότε μπορώ να κάνω. Ναι, δύο, να το εκμεταλλευτώ. Δύο. Πότε μπορώ μόνο μου, πότε Σωστή. χρειάζεται να πάω σε μια εταιρεία. Ε, και γενικά το κάνουμε. Δηλαδή, δεχόμαστε και επισκέψει, φέρνουμε εμεί από ΙΕΚ και από δημόσια και από ιδιωτικά Ωραία. και διάφορα και έρχονται τα παιδιά να δουν ε, πώ δουλεύουμε πώς σήμερα. Δουλεύουμε. Εσύ, επειδή την χάνει να σε ξέρω, εσύ παίζει μέσα στην αίθουσα να του μεταφέρει συνθήκε και παραδείγματα που Σωστή. τα παιδιά δεν είναι να του δώσει συμβουλή ή να του επηρεάσει περισσότερο το πώ θα δουν τον επόμενο πρέπει αγώνα, πώ θα γράψουν. Πρέπει να κάνουν και πρέπει να καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα ότι στη σημερινή εποχή το τελικό αποτέλεσμα, αυτό που βγάζουμε στον αέρα, δεν είναι συνάρτηση και πάλι ενό ανθρώπου. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, mm -hmm. μεταξύ των οποίων φυσικά και η δικιά του δουλειά, αλλά και η περιραίουσα δουλειά. Έχει μεγάλη σημασία να μπορούν να μιλήσουν και να μπορούν να καταλάβουν και να ζητήσουν ή να. Να ζητήσουν να του εξηγηθεί γιατί κάναμε κάτι, ώστε αύριο μεθαύριο αυτό το πράγμα θα το ξαναβρούνε μπροστά του και μπορεί mm -hmm. οι ίδιοι να ζητήσουν από κάποιον ε, τεχνικά να ξέρετε, εμένα μου έχουν πει παλιότερα αυτό, ότι όταν μιλάω έτσι, ακούγομαι έτσι. Θα στο κρίνει ο άλλο, mm -hmm. αλλά μπορεί να τον βοηθήσει πολύ από την αρχή, από το να κάθεται να το ψάχνει. Ισχύει. Έχει τεχνογνωσία σε διαφορετικά πράγματα. Ακριβώ. Βασικά πλαισιώνουν το επάγγελμά σου πλέον. Γιατί παλιότερα νομίζω το επάγγελμα μπορεί να έχει μια κάθε Όχι, γραμμή ήταν, και πλέον. Είχε μια γραμμή και έπεζε εκεί πάνω στη γραμμή αυτή, δεν έφευγε. Ε, άρα και τα νέα παιδιά δεν νομίζω να γίνουν διευθυντέ που θα μιλάνε μόνο με στελέχη. Αν εμπλακούν με διάφορα πράγματα. Άρα ξέρουν τη διαδικασία πλέον και ξέρουν να επικοινωνήσουν ένα, με ομάδε. Ένα μεγάλο πρόβλημα των <laughs> ανθρώπων είναι ότι μεγαλώνοντα λησμονούν πάρα πολύ γρήγορα την. Αφήνουν να, να κυλήσει ο χρόνο πίσω, θυμούνται μόνο 5-10 πράγματα και ξεχνάνε κάποια πολύ βασικά. Ότι όταν ξεκινήσανε, αν δεν ήταν ανοιχτή μία πόρτα, δεν θα είχαν πρόσβαση να μπορούν να μιλήσουν. Και μετά ξανακλείουνε. Συμβαίνει. Ε, αυτό όμω έχει να κάνει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει Ισχύ. μόνο με την επαγγελματική ύπαρξη ε, και την επαγγελματική επάρκεια ή ανεπάρκεια. Mm. Έχει να κάνει με την, με την συνολική κοινωνική του επάρκεια ή ανεπάρκεια είναι άλλη συζήτηση. Ναι, να ανοίγει ένα κομμάτι, γιατί εκεί ναι, θέλει λίγο συζήτηση και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πραγματα mm -hmm. ε, εγώ το μόνο θέλω να σε ρωτήσω τώρα, έτσι όπω μου το έκανε όμω όλο το podcast, ε, θα είναι αστεία η ερώτηση. Ρωτάω του πάντε, πείτε ένα αρνητικό για τον Gray. Για τα Gray Studios, για τι καταστάσει, το Play to Mix, ό,τι έχει κάνει τον Gray. Αυτή τη στιγμή δεν μου λέει κανένα. Ένα αρνητικό για τον Gray δεν μπορώ να σου κρίνω κάτι. Ένα δεν ξέρω, αρνητικό, πέζε, δε, πέζε, 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 ότι... τόσο... Όχι, Έχω χάσει τον Νίκο, ξέρω κάτι. τον Νίκο τον έχω χάσει, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. το ξέρω. Δεν το... Ούτε ο Χρυσό μιλάει πολύ. Πιο πολύ από μένα δεν μιλάει ο Χριστός, Οπότε είμαστε εντάξει. Όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό για τον Κρέη Και θα σου mm. πω ειλικρινά. το... το αρνητικό δεν μπορώ να το πω για τον απλούστο το λόγο ότι ήρθα για να κάνω μία δουλειά πιστεύοντα ότι η δουλειά που μπορώ να κάνω μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή. Του 8 στα 10 να την παραδώσω και να φύγω. Η δουλειά που παραδώσαμε επειδή ξεπέρασε κατά πολύ τότε τις προσδοκίε μου γιατί ακριβώς είχαμε πίεση χρόνου γι' αυτό το έβαζα σε ένα 8-10 πήγε 10 στα 10 με την πίεση χρόνου και έγινε και πολύ σωστά σε θα ήταν πολύ άδικο να πω οποιοδήποτε okay, ευχαριστώ. αρνητικό διότι δεν θυμάμαι κανένα αρνητικό στο λέω ειλικρινά εντάξει το δέχομαι ε, τίποτα. Νομίζω αυτό ήταν το κομμάτι το πώ η φιλία έγινε ένα καλό project και πώ το καλό project Ακριβώς. έγινε ανάπτυξη για τον Grey και να το απεξέλθει σε απαιτήσει επόμενε. πάρα πολύ, επόμενες. πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ grey ευχαριστώ. Podcast. Χρήστος Σωτηρακόπουλο. Να είσαι καλά, Χρήστο. Τα λέμε στη σχολή. Podcast powered by Grey Studios.